τις υποδομές μας, να τις βελτιώσουμε, ώστε όσα δεν είναι έργο Θεού να μπορούμε να τα αποφεύγουμε. Έλεγα λοιπόν ότι για πρώτη φορά εμείς ζητάμε κάτι και έντονα, θετικά και επιθετικά, την επιστροφή των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Γιατί αν δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, γίνεται εργασιακή ζούγκλα το εργασιακό τοπίο. Αυτό που βλέπουμε. Είδαμε για παράδειγμα ότι το επτάμηνο είχαμε πρωτοφανές ένα ρεκόρ νέων θέσεων εργασίας, 15 ετίας ρεκόρ σε σχέση με το 2001. Αλλά οι μισές από αυτές τις θέσεις εργασίας ήταν κακοπληρωμένες. Θέσεις των 400 ευρώ και part-time δουλειές. Πρέπει λοιπόν να μπει μια τάξη. Και τάξη δεν σημαίνει κυρίως η έλεγχη που προσπαθούμε να κάνουμε με την υποστελεχωμένη επιθεώρηση εργασίας. Τάξη σημαίνει να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων μέσω των συλλογικών συμβάσεων. Κύριε Κατρούγκαλ, όταν βλέπουμε ότι στη Γαλλία όμως πάνε να γίνουν όλες τις συμβάσεις ατομικές, τώρα εμείς εδώ πώς θα το διεκδικήσουμε? Πολύ σωστά το λέτε. Αυτό. Η προσπάθειά μας, όπως και οτιδήποτε κάνουμε τα τελευταία αυτά δύο χρόνια, είναι αντίθετα στο ρεύμα της νεοφιλελεύθερης Ευρώπης. Δίνουμε λοιπόν ένα στίγμα εντελώς δικό μας. Ναι, και αν πράγματι, μας πούνε όχι, τι θα κάνουμε? Τι θα κάνετε? Προετοιμαζόμαστε για να μας πούνε όχι. Και πώς προετοιμαζόμαστε? Έχουμε εξασφαλίσει μια κοινή δήλωση όλων των κοινωνικών εταίρων, ώστε να φανεί ότι υπάρχει ένα αραγές μέτωπο. Όταν οι εργοδότες στην Ελλάδα, για παράδειγμα, δεν θέλουν lockout ή ομαδικές απολύσεις, πώς θα μας πει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι αυτό είναι το συμφέρον της χώρας? Και προσπαθούμε να ενισχύσουμε όσο μπορούμε και τα διεθνή μας ερίσματα. 16 με 17 Σεπτεμβρίου οργανώνουμε ένα διεθνές συνέδριο εδώ στην Αθήνα, ακριβώς γύρω από το θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με παρουσία των Υπουργών Εργασίας, των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων. Δεν είναι μονόδρομος ο νεοφιλελευθερισμός. Και ακριβώς αυτό το μήνυμα θέλουμε να στείλουμε και στην Ευρώπη. Μας ενδιαφέρει η Ελλάδα, βέβαια. Ξεκινάμε από εδώ και πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα τις συλλογικές διαπραγματεύσεις θα τις πετύχουμε. Κύριε Υπουργέ, πριν κλείσουμε, η αύξηση στην εισφορά υπερυγείας σε 6,95 το 19, όπως είναι προγραμματισμένο, ή από 1η Ιανουαρίου του 17? Ομογενοποιούνται, είναι ένα από τα τρία προαπαιτούμενα που μας ζήτησαν οι δανειστές. Ομογενοποιείται λοιπόν η εισφορά υγείας σε όλους τους τις κατηγορίες. Από την πρώτη πρώτη. Έρχεται νωρίτερα, όπως είπατε. Είναι ένα από αυτά που μας ζήτησαν οι δανειστές ως προαπαιτούμενα για να πάρουμε την λοιπόν. Ναι, ναι. Κύριε Κατρούγκαλ, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.